Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλυσίδα. Είναι μία τεχνική σύνθεσης όπου υπάρχει ένα πρότυπο και ακολουθεί στη συνέχεια ένα επαγόμενο. Πολύ θεωρητικό όλο αυτό. Για να το δούμε στην πράξη. Έχουμε αυτές τις τρεις από τις τρεις νότες σε ένα μέτρο. Είμαστε στην κλίμακα ντο μίζωνα. Ντο, σολ, λα. Θα το αντιγράψουμε όλο αυτό. Να αποφασίσουμε ότι θα κατεβάσουμε όλο αυτό μία νότα. Δηλαδή, αντί να έχουμε ντο, σολ, λα, το ντο θα γίνει σι. Το σολ, φα και το λα, σολ. Για να το δούμε στην πράξη. Ωραία. Θα το κάνουμε άλλες 4 φορές. Κάθε φορά δηλαδή το καινούριο επαγόμενο, αυτό δεν είναι το πρότυπο, το δεν είναι το επαγόμενο. Κάθε φορά το καινούριο επαγόμενο θα είναι μια νότα κάτω. Η πρώτη νότα δηλαδή, εδώ θα είναι το λα. Εδώ το σολ, εδώ το φα, εδώ το μι. Να το δούμε. Αντιγράφουμε το πρότυπο και κατεβαίνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η αλυσίδα που φτιάξαμε. Πάμε να την ακούσουμε. Άρα οι συνθέτες ακολουθούν αυτή την τεχνική της αλυσίδας. Να δούμε ένα παράδειγμα από ένα γνωστό τραγούδι. Είναι η θάλασσα πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη. Να ακούσουμε λίγο την αρχή. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή από το θάλασσα πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη. Παίρνουμε λοιπόν, θεωρούμε αυτό ως πρότυπο. Το αντιγράφουμε και το κατεβάζουμε. Αυτό είναι. Να τα ακούσουμε κιόλας. Να συνεχίσουμε λίγο την αλυσίδα. Δηλαδή, πάλι θα αντιγράψουμε το πρότυπο και θα το κατεβάσουμε. Η πρώτη νότα τώρα δεν θα είναι το ρε, θα είναι το ντο. Αντιγράψαμε λοιπόν, φτιάξαμε και ένα δεύτερο πρότυπο. Πάμε να τα ακούσουμε όλα μαζί. Είμαστε έτοιμοι. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι ο συνθέτης μας εδώ, ο Μάνος Χατζητάκης, έχει αυτό το πρότυπο, αυτό το επαγόμενο, αλλά από εδώ μέχρι συνεχίζει το δεύτερο επαγόμενο, αλλά σπάει την αλυσίδα. Και γράφει κάτι άλλο. Αυτά έτσι συνοπτικά ως προς την αλυσίδα.